Παρά τους λεονταρισμούς του που ταιριάζουν στο ανατολίτικο στυλ ηγεσίας του, ο Ερντογάν είναι προσεκτικός, είπε στον 984 ο Σταύρος Λιγερός, εξηγώντας ότι ο πορθητής πραγματοποιεί γεώτρηση όχι σε παραχωρημένο σε ξένη εταιρεία θαλάσσιο οικόπεδο, ούτε νοτίως της Μεγαλονήσου, όπου η αυθαιρεσία θα ήταν κραυγαλαία. Την πραγματοποιεί δυτικά σε ένα σημείο που η Τουρκία ισχυρίζεται πως είναι δική της υφαλοκρηπίδα, ενώ αποκάλυψε ότι και το Γιαβούς, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τρυπήσει τον κόλπο της κατεχόμενης Καρπασίας. Η Τουρκία κινείται με προκλητικό, επιθετικό και επεκτατικό τρόπο, αλλά όχι με εκείνον τον τρόπο ο οποίος θα εξοργήσει. Δηλαδή είναι προσεκτική. Πώς λοιπόν την ώρα που εκκρεμεί αυτό το ζήτημα θα πάει να κάνει, όχι να τρυπήσει νότια το Καστελόριζο, αλλά να κάνει έστω και τον Μπαρμπαρός έρευνα. Με φόντο τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τη στάση της Τουρκίας, ο διπλωμάτης και πανεπιστημιακός, ειδικός σε θέματα διεθνούς δικαίου Στέλιος Περάκης, εξήγησε ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας παραμένει λανθασμένα, κατά τη γνώμη του, αναξιοποίητο, ενδεχόμενα και φοβικά από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει ένας δικαιοδοτικός δρόμος. Από εκεί και πέρα, το εάν ο διεθνής δικαστής, εφαρμόζοντας το δίκαιο, θα αποφανθεί με τον ΑΒ τρόπο και αν. Και κατά πόσο αυτό είναι ικανοποιητικό ή πόσο πολύ ικανοποιητικό είναι για τον κάθε ενδιαφερόμενο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά επομένως έτσι δείχνεις την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχεις στο διεθνές δίκαιο και στα διεθνή δικαιοδοτικά ή και τα άλλα όργανα στα οποία θέλεις και στα οποία προστρέχεις προκειμένου να δοθούν οι λύσεις. Έτσι προχωράει και ο κόσμος με ειρηνικό τρόπο και χωρίς εντάσεις οι οποίες πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν και στη βία. Σε ό,τι αφορά πάντως τα όσα συμβαίνουν στην Κυπριακή ΑΟΣ, ο Ζαχαρίας Μίχας, διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας, εξήγησε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται μόνο με ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως με στρατηγική αποτροπής, όπου το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να παίρνει όλο και περισσότερο αποστάσεις από το Κυπριακό. Όπως μάλιστα διευκρίνησε στο Γιώργο Σαχίνη, το διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου είναι επίφοβο για τη δημιουργία γεγονότων από την Τουρκία στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ειδικά στο Καστελόριζο. Για το λόγο αυτό, η αποτρεπτική στρατηγική θα πρέπει από τώρα να είναι πλήρως ανεπτυγμένη. Η Τουρκία παγίως επιδιώκει να επιβάλλει με την ισχύ της το να αποσπάσει περισσότερα ανταλλάγματα από ό,τι θα έπαιρνε σε περίπτωση που επέλεγε τις οδούς που υποδεικνύει τέλος πάντων η καταστατική χάρτα του ΟΗΕ για το πώς επιλύουμε ειρηνικά τις διενέξεις. Ίσως είναι και στην ψυχοσύνθεση της Τουρκίας αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι είναι ένας λαός, μια χώρα επιθετική, ίσως λόγω της τεράστιας ανασφάλειας που αισθάνεται. Η ουσία είναι ότι εμείς αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και από τη στιγμή που έχουμε αυτό να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να τη διαβάζουμε λίγο καλύτερα.